Get ready with me. Η μεγαλύτερη τάση για την άνοιξη είναι το τζιν. Γι' αυτό λοιπόν θα βάλω μία τζιν ολόσωμη φόρμα και θα τη μεταμορφώσω λίγο για να μην είναι κάθε μέρα ίδια. Οι περισσότερες γυναίκες βαριόμαστε να φοράμε με τον ίδιο τρόπο τα ρούχα μας ή γι' αυτό θέλουμε να παίρνουμε συνέχεια άλλα. Δεν μπορούμε συνέχεια το ίδιο. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν να το κάνουμε εμείς αυτό. Εγώ είμαι εδώ για να σου δείχνω πώς μπορείς να φορέσεις διαφορετικά τα ρούχα σου. Αυτό το πουλοβεράκι θα το βάλω πάνω από την ολόσωμη φόρμα, η οποία είναι σκέτη, απλή, την έχω βάσει και θα μπορούσα να την κάνω και κοντομάνικη για την άνοιξη ή για αργότερα, γιατί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες θα προσαρμόζουμε τα ρούχα μας, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, θα βάλω το πουλοβεράκι σήμερα για να την κάνω έτσι πιο φρέσκια, πιο ανοιξιάτικη. Κάθε φορά μπορείς να βάλεις διαφορετικό πουλόβερ και κάθε φορά η φόρμα σου ολόσωμη να δείχνει τελείως διαφορετικά. Πάρα πολύ ωραία. Δένουμε και τα σκηνάκια μας. Με αυτό το σύνολο μπορώ να βάλω και την αρβίλα μου, μπορώ να βάλω και το σνίκερ, αλλά μπορώ να βάλω και το λευκό αυτό το τρακτερωτό μποτάκι, το οποίο είναι πολύ άνετο και πολύ εντυπωσιακό. Θα δείξει τέλεια, πιστεύω. Εγώ επέλεξα να βάλω αυτό, γιατί μου αρέσει πιο πολύ. Η φόρμα κάθεται κάπως έτσι. Μπορείς να τη γυρίσεις και ρεβέρ, την κάνεις έτσι. Γενικά το χήμα αντίσιμο είναι πάρα πολύ μεγάλη τάση. Πώς να τη βάλω τώρα? Να τη βάλω γυρισμένη. Εμένα μου αρέσουν τα ρεβέρ και αυτά έτσι. Και τα χαχόλικα, τα έχω δυναμία. Πάρα πολύ ωραία. Θα βάλω το τσαντάκι μου με τον μπλε μάντα, γιατί αυτό το bell bag το έχω πασπαρτού, αλλάζω συνέχεια η μάντα και το φοράω. Πολύ ωραίο σύνολο. Θα βάλω την κολόνια μου, το άρωμα δηλαδή. Πρώτα βαζελίνη και μετά βάζουμε άρωμα για να κρατάει περισσότερο. Και θα με θυμηθείς αν το δοκιμάσεις. Πάρα πολύ ωραίο. Έχω βάλει και ένα μπλε δαχτυλίδι. Το μπουφανάκι μου, αυτά τα bomber για αυτή την εποχή, τα crop, τα bomber είναι πάρα πολύ ιδανικά, δίνουν πάρα πολύ ωραίο στυλ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το σύνολο, βέβαια θέλω να μου γράψεις και τη γνώμη σου, να μου πεις αν σου άρεσε και σένα. Εγώ το έχω πάρα πολύ πρακτικό και ευκολοφόρετο και για ταξίδι και για βόλτα και για δουλειά. Είναι τέλειο. Αυτό το μποτάκι είναι κάλτσα. Για να σου πριστεί το πόδι, ανοίγει κάλτσα και δεν σε ενοχλεί. Είναι πολύ ξεκούραστο. Θα με θυμηθείς. Δοκίμασε ένα μποτάκι σε κάλτσα. Είναι πολύ πρακτικό. Βάζω και το γυαλί μου και νομίζω ότι είμαι εντάξει. Φεύγω. Περιμένω τη γνώμη σου στα σχόλια.